της Ρωσίας σήμερα. Ναι, πριν από λίγο τελείωσε η συνάντηση. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι ενδιαφερόταν να ακούσει τις απόψεις του Ακέλ αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Του παρέθεσα λοιπόν ποιες είναι οι δικές μας οι απόψεις. Ξεκαθάρισα ότι την ευθύνη για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται στην όλη διαδικασία την κύρια ευθύνη την έχει η τουρκική πλευρά. Αλλά είπα ταυτόχρονα ότι η δική μας η άποψη είναι πως από τη δική μας την πλευρά, που θέλουμε, λέμε ότι θέλουμε διακαώς τη λύση στο Κυπριακό, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να διερευνήσουμε πλήρως ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Και θα φανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν πραγματικά θέλουν λύση ή όχι. Και αν θα υπάρξει αποτυχία, η ευθύνη θα πρέπει να βαραίνει αποκλειστικά την τουρκική πλευρά, όχι εμάς. Πιστεύετε ότι θέλετε δηλαδή περισσότερο το να το δει ο διεθνής παράγοντας, γιατί εμείς θεωρείτε ότι έχουμε κάποια αμφιβολία ότι η Τουρκία δεν θέλει λύση στην Κύπρο, τουλάχιστον όπως εμείς τη φανταζόμαστε? Ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να λέμε ότι η Τουρκία δεν θέλει λύση και εξοφλούμε. Εάν δεχτούμε αυτό το πράγμα, τι σημαίνει? Τα πράγματα θα παγιωθούν. Θα συνεχίσει μια κατάσταση, η κατάσταση καλύτερα να παραμένει ως έχει, με αποτέλεσμα στην καλύτερη εξέλιξη να πάμε στη διχοτόμηση και στη χειρότερη να πάμε στην προσάρτηση. Εμείς δεν θέλουμε να επιφυλάξουμε στον εαυτό μας τέτοιο μέλλον. Εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να στριμωχτεί η τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Εάν η πραγματική της πρόθεση είναι να μην υπάρξει λύση στο Κυπριακό, πρέπει να την πιέσουμε με τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουμε, εμένοντας τις αρχές λύσης, αλλά επιδεικνύοντας ταυτόχρονα μεγάλη ευελιξία αναφορικά με τα διαδικαστικά ζητήματα, για να την στριμώξουμε έτσι ώστε να φανεί ξεκάθαρα ποιος είναι ο αδιάλλαχτος. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα του να φανεί ότι είναι αδιάλλαχτη η τουρκική πλευρά. Αυτό θα καθορίσει και το πώς η διεθνής κοινότητα θα αντιμετωπίσει τις όποιες εξελίξεις στη συνέχεια. Γιατί επικρίνεται όμως τη σημερινή στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού και ο ίδιος έχει την ίδια θέση με εσάς, ότι θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά θέλει λύση και έχει κάνει προσπάθειες και μέχρι σήμερα, τελευταία χρόνια, σε αυτές τις προσπάθειες και συνομιλίες που γίνονταν, τον στηρίζατε. Σήμερα, γιατί τον θεωρείτε ότι έχει πάθει μια μετάλλαξη? Δεν θα έπρεπε δηλαδή να καταγγείλει τις τουρκικές προκλήσεις? Αυτό το ερώτημα θα ήταν βάσιμο εάν στην κοινή γνώμη υπήρχε η αντίληψη ότι ο κύριος Αναστασιάδης του σήμερα είναι ο ίδιος με τον κύριο Αναστασιάδη του χτες και ξαφνικά το ΑΚΕΛ ξεκίνησε να το επιτίθεται. Και τότε δικαιολογημένα θα έλεγε κάποιος ότι επειδή πλησιάζει η προεκλογική εκστρατεία, το ΑΚΕΛ προσπαθεί να διαχωρίσει την θέση του από τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πώς είναι, πώς έχουν. Σύσσωμη η κοινή γνώμη λέει ότι ο κύριος Αναστασιάδης έχει μετακινηθεί. Από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, εγώ θα το πάρω πίσω. Mm-hmm. Θα το πάρω αρκετά πίσω, γιατί είναι από τότε που εμείς είδαμε κάποιες κινήσεις να γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος, κατά την άποψη μας, δεν ήταν προσιλωμένος στο στόχο της λύσης. Από τότε λοιπόν εμείς διαβλέψαμε ότι υπήρχε μια σταδιακή μετακίνηση του κύριου Αναστασιάδη από κάποιες θέσεις. Και το τελευταίο διάστημα, όταν καταφέρνει να αποσπά χειροκρότημα και μπράβο από τα κόμματα εκείνα τα οποία μέχρι χτες τον επολεμούσαν για τις θέσεις τις οποίες διατύπωνε στο Κυπριακό, τι σημαίνει? Ποιος έχει μετακινηθεί? Έχουν μετακινηθεί τα άλλα πολιτικά κόμματα για να στηρίξουν τον κύριο Αναστασιάδη, ή μήπως τους ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται? Αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει τις ψήφους των κομμάτων των συγκεκριμένων. Εάν μέχρι σήμερα συμπεριφέρθηκε για 4 χρόνια με συγκεκριμένο τρόπο, φαντάζομαι είναι αυτό που ήθελαν και οι ψηφοφόροι. Με βλέπετε συνέχεια, περιμένουμε να εξέλθει από το προεδρικό. Μπορεί να έχουμε και νέες δηλώσεις. Ανά πάσα στιγμή θα διακόψουμε για να το δούμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που αναρωτιόμαστε είναι ότι και ο πρόεδρος για ποιο λόγο τότε τόσο καιρό διαπραγματευόταν με τον τρόπο που διαπραγματευόταν? Προφανώς είναι και αυτό που ήθελαν οι πολίτες. Τώρα γιατί άλλαξε? Θέλουν κάτι άλλο οι πολίτες? Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια ζητήματα θα πρέπει να τον ρωτήσετε τον ίδιο για να σας τα απαντήσει. Η δική σας άποψη ποια είναι? Η δική μου η άποψη είναι ότι ο κύριος Αναστασιάδης, καθαρά για τις ανάγκες της προεκλογικής του εκστρατείας, έχει μετακινηθεί από θέσεις τις οποίες υποστήριζε προηγουμένως. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έκαμε ο συναγερμός αυτό το πράγμα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι είναι μερικές φορές που το έκαμε.
Το 1992, παραμονές προεδρικών εκλογών, τότε ο Γλάφκος Κλειρίδης, ο οποίος έλεγε ότι για 4,5 χρόνια ο Γιώργος Βασιλείου ακολουθούσε την πολιτική του, αρνήθηκε τον Νιόβριν του 1992 να συνοδέψει στη Νέα Νιόρκη, στις συναντήσεις που έγιναν εκεί, και του ξεκίνησε μια πολεμική για χάρη των εκλογών. Το 1900... που εξάγεται όμως είναι ότι δηλαδή τόσο καιρό ο πρόεδρος έκανε κάποιες συνομιλίες που δεν ήταν αυτό που ήθελαν οι ψηφοφόροι. Προφανώς και τώρα που ήρθαν οι εκλογές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αλλά γιατί είναι δεν συνέχισε με το καλό. Αφήστε να τα πω με τη σειρά του τα πράγματα, γιατί θέλω να τα πω ολοκληρωμένα. Το 1998 λοιπόν, ενώ για 3-4 χρόνια έλεγε άλλα πράγματα, ανακάλυψαν ξαφνικά και πάλι πριν από τις προεδρικές εκλογές, mm-hmm. την πολιτική της ηφαιστειολογίας, της πυραυλολογίας, για να συγκινήσει, να απευθυνθεί στα εθνικά αισθήματα της, θα έλεγα του συνόλου του κυπριακού λαού, και να υποκλέψει και πάλι την ψήφο τους. Ο κύριος Αναστασιάδης το 2013 λειτουργήσε με έναν παρόμοιο τρόπο. Δεσμεύτηκε. Πάμε να δούμε. Ναι. Τον βλέπουμε τώρα που φεύγει. Να δούμε αν θα γίνουν δηλώσεις. Θα πάει να απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση της ΟΕΔ. Καθώς το απόγευμα έχουμε και τη νέα συνάντηση. Θα το ακούσουμε. Ναι. Είχατε σημαντική συνάντηση. Τουλάχιστον έτσι είχε ακουστεί και με τον κύριο Έιντε το πρωί. Ήταν στο να πω έχω και τις επιστολές σας προς τον Γενικό Γραμματέα. Ο ίδιος έξω εδώ επέμεινε ότι η διαδικασία οδηγείται προς το τέλος της. Εξαντλούνται τα περιθώρια, είπε ο Γενικός Γραμματέας, και ότι θεωρεί ότι έχει την στήριξη του Γενικού Γραμματέα. Όχι για να παραμείνει, αλλά και για να διπλασιάζει τις προσπάθειες του. Καλά κάνει ο καθένας να διπλασιάσει τις προσπάθειες του, και αυτή είναι και η δική μας θέση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό εξαρτάται και από την πολιτική βούληση των συμμετεχών του. Και απλά θα ήθελα έτσι με φιλικό τρόπο να απαντήσω στο κύριο Νακχίντζη, ότι εάν επρόκειτο να καταγραφούν η καλυθέληση των Ελληνοκυπρίων, διότι τα κεφάλαια που έχουμε συζητήσει, εκτός από το εδαφικό που έγινε μια προσέγγιση, στα υπόλοιπα είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά που εσυνέβαλε στο να υπάρξει πρόοδος. Συνεπώς θα χρειάζονται πολλές σελίδες για τη δική μας καλυθέληση, αλλά και άλλες τόσες για τα παράλογα που προβάλλονται ή που προβάλλονται και έχουν ξεπεραστεί ή και που παραμένουν όμως. Αυτά θα ήθελα να πω. Σας και εύχομαι. Σε ειρωνία του κ. Κιντζή. Ήταν ειρωνική απάντησή του, έτσι. Δεν λαμβάνω υπόψη αν ήταν ειρωνική ή όχι. Εγώ γνωρίζω τις πραγματικότητες, γι' αυτό και απαντώ με τον τρόπο που απαντώ. Έκανε λόγο για διεθνή κρίση και για ενδεχόμενες δραματικές στιγμές ο κ. Σάιντα, κύριε Πρόεδρε. Μα, και είπε σήμερα πάλι. Προηγουμένως, και είπαν ότι όσοι έχουν την επιρροή και ασκούν επιρροή, τους καλεί όπου μπορούν να μειώνουν την ένταση. Α, ορθά έπραξε σήμερα. Ευχαριστώ. Ήταν σε σχέση σαφώς και με το θέμα των ενεργειακών σχεδιασμών. Υπάρχει κάτι που να επηρεάζει την κυβέρνηση, να αλλάζει κάτι? Όχι, με τίποτα δεν αλλάζει το πρόγραμμα της κυβέρνησης, η οποία ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και δεν θα επηρεαστεί από οτιδήποτε όποιες απειλές. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να κατανοήσει η Τουρκία, αλλά και η τουρκοκυπριακή κοινότητα, είναι οτιδήποτε γίνεται κατά την διάρκεια της διερεύνησης είναι προς όφελος όλων όσων δικαιούνται των φυσικών πλούτων. Και αυτό τον δικαιούται ο κυπριακός λαός. Είτε Ελληνοκύπροι είτε Τουρκοκύπροι. Μέχρι την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση υπάρχει μεγάλη απόσταση. Συνεπώς είναι προς όφελος να γίνουν τώρα για να έχουμε το ταχύτερο και τα ωφέλη. Εάν συμβάλλουν στο να εξευρεθεί και μια βιώσιμη λειτουργική λύση που θα μας επιτρέψει να έχουμε σταθερότητα στον τόπο, αυτό σημαίνει θα είναι πολλαπλασιαστής των δυνατοτήτων για μια καλύτερη και ευημερούσαν Κύπρο. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Να πάω στη... Όχι, θα τις συζητήσουμε το απόγευμα. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις έτσι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τον σταμάτησαν. Πάει πλέον στην εκδήλωση της ΟΕΔ. Όμως είπε αρκετά...